από δρόμους. Θα ήθελα όλους αυτούς να ευχαριστήσω. Ήθελα να ευχαριστήσω τους συγχωριανούς μου που από εκεί ξεκίνησα και ευχαριστώ για την παρουσία τους. Ξεκίνησα τα πρώτα βήματα. Ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Τον αδελφό μου με προσπάθειες μεγάλες επιδιώξαμε να κάνουμε μία αγαπημένη οικογένεια. Και όλα οφείλονται από εδώ και πέρα σε αυτούς, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μια διαδοχική κατάσταση όλους μας. Και βλέπω εδώ πάρα πολλούς που χρόνια συνεργαζόμαστε, 45 έτη. Βλέπω διαδοχική κατάσταση μέσα, γι' αυτό όταν είστε και τους στα τραπέζια, να δω φυσιογνωμίες, να δω άτομα, να δω τι παρευρίσκονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα τη συνάντηση αυτή που ήθελα να κάνω μαζί με τα παιδιά οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος ξεκινά από αυτό που μας αφορά όλους. Αφορά το βαμπάκι. Όλοι μας πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια μεγάλη. Προσεφέρω όλων όλων. Εγώ δεν θα πω πρώτα δικό σας. Πρώτα δικό μου. Πρώτα της επιχείρησης. Αλλά και πρώτα δικό σας. Δεν νοείται σήμερα βαμπάκι. Νερό και μετά βαμπάκι. Ας βάλουμε όλοι νεράκι στο κρασί. Ας μάσουμε ποιότητα. Και ο Όμιλος προστάλλει, όπως πάντα, να είστε βέβαιοι ότι θα το στηρίξω και πολύ ακριβά. Θέλω ποιότητα. Στηρίξτε μου. Θα σας στηρίξω. Είμαι μαζί σας πάντα. Ήμουν και θα είμαι μαζί σας. Ήμουν και θα είμαι μαζί σας. Δεν θέλω αδικίες. Δεν θέλω κανένα αδικίες. Αλλά δεν μπορούμε να δουλεύουμε και με συνέχεια. Αυτός ήταν ο πρώτος που μας υποστόλουσε. Ο δεύτερος λόγος είναι εξής. Όπως είστε πάντα δίπλα μου και ζητούν να είστε ακόμη περισσότερο, ο στόχος ο δικός μας είναι εξής. Μιλάω για επενδυτικό χαρακτήρα τώρα. Δεν θα γυρίσω τι κάναμε και δεν κάναμε τώρα. Πρέπει παρόλε τι δυσκολίε, παρόλε τι καταστάσει αυτέ, πρέπει να κοιτάμε και λίγο μπροστά. Ο Όμιλο έχει σαν στόχο πάντα δίπλα σα να είναι. Συγγνώμη που δεν κοιτάω και προ τα εκεί, παιδιά, γιατί έτσι όπω είναι το μικρόφωνο εδώ, κάπω με βολεύει. Εντάξει. Λοιπόν, ο Όμιλος με την καινούρια ΚΑΠ τώρα που έχουμε, όλοι σας προβληματίζεστε και σε διάφορες άλλες καλλιέργειες. Εμείς δεν έχουμε στόχο μόνο το βαμπάκι. Βασικά το βαμπάκι, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένα εθνικό προϊόν που τώρα τελευταία όλοι μας το έχουμε ξεχάσει. Αυτό ήταν που στήριξε την κοινωνία μας. Αυτό ήταν που μας στήριξε όλους. Εγώ 45 χρόνια θυμάμαι, από αυτό ζούμε. Εγώ, που είμαι στη δουλειά 45 χρόνια. Και νεότερος, που είμαι πάλι από αυτό θυμόμαι. Στη τριετία πάνω, και ήδη προχωρήσανε κάποια σχέδια, θα κάνουμε μία μονάδα ντομάτας. Ντοματοπορτού και νοπής ντομάτας κοσέρβας. Θα φτιάξουμε ένα χυμοποιείο δίπλα στους παραγωγούς για τα διάφορα φρούτα τα οποία έχουν και θα φτιάξουμε μία μεγάλη μονάδα κάψη βιομάζας που εδώ πάνω θα σας πω ότι
υπάρχει στο σχέδιο και θα γίνει να καλλιεργηθεί η βιομηχανική κάναβη, η οποία παρέχει πολλά, παρέχει και μεγάλη βιομάζα. Μιλάω για τη βιομηχανική, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, θα κάνουμε και μία επένδυση εκεί, η οποία αυτή η επένδυση θα έχει μεγάλο χαρακτήρα. Όλες οι μονάδες θα προσλάβουν πολύ προσωπικό. Θα επιδιώξουμε παράλληλα με τη θερμότητα την οποία θα παράγει και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να φτιάξουμε ένα μεγάλο θερμοκήπιο, το οποίο καταλαβαίνετε στην περιοχή μας υπάρχουν, αλλά χρειάζονται κι άλλα. Όλα αυτά, ο επενδυτικός χαρακτήρας έχει και την έννοια του εργατικού προσωπικού, δηλαδή να ενισχύσουμε όσο μπορούμε και την τοπική κοινωνία όσον αφορά με δουλειές. Και όλα αυτά θα γίνονται αφού έχω μισθά πλάι σας. Εντάξει. Ο τρίτος λόγος σήμερα που επιλέξαμε αυτή την ημέρα είναι ότι σας σήμερα είχα μία σκέψη να δημιουργήσω μία εταιρεία ονόματι Ecroel. Ακριβώς σήμερα έχει τα δέκα χρόνια τα γενέθλια της. Δέκατη χρονιά. Η οποία η Ecroel όντως έχει όλη τη διαδοχική κατάσταση. Εγώ δεν θέλω να σας χωράσω περισσότερο. Έχω πει ορισμένα πράγματα. Πιστεύω ότι για την τοπική μας κοινωνία και όμορα των άλλων νομών, όπως έχουμε πάρα πολλούς εκλεκτούς και καλούς συνεργάτες, έχουμε παραγωγούς καλούς, όμορα τα χωριά της Θεσσαλονίκης που είναι δίπλα μας, όμορα τα χωριά του Ιερίας που είναι δίπλα μας και όμορα τα χωριά Πέλας. Όλους σας ευχαριστώ και για όλους θα είμαστε εδώ. Κλείνοντας την ομιλία μου και εν ώψη της σπουράς Βαβακιού, καλέσαμε τον πολιετή συνεργάτη μας, Οίκο Σπύρου, οι οποίοι ζητήσαμε να προβάλλουν με ευρεία ποικιλία σπόρων με υψηλό δυναμικό απόδοσης προημότητας και κάλυψη των συμφορώντων της καλλιέργειας Βαβακιού. Προτού τα παιδιά του Σπύρου, που είναι ένα επιτελείο 4-5 ατόμων νομίζω, σας προβάλλουν, σας σκουράσουν λίγο, αλλά πιστεύω ότι θα είναι και καλό. Ένα τεταρτάκι θα αφιερώσουν λίγο χρόνο και μετά θα είμαστε όλοι παρέα εδώ να συνεχίσουμε το φαγητό μας, το κρασάκι μας και τυχόν οτιδήποτε άλλο προκύψει. Προτού ξεκινήσω τα παιδιά, θα ήθελα όποιος από εσάς θέλει να κάνει οποιαδήποτε ερώτηση. Γεια σου Βασίλη. Οποιαδήποτε ερώτηση όσον αφορά αυτή τη στιγμή που μας ενδιαφέρει το Βαβάκι. Εγώ θα περιμένω για πολύ λίγο χρόνο εδώ. Τα παιδιά πιστεύω να μπορούν να συμπεριτήσουν. Υπάρχουν μικρόφωνα και από αριστερά και από δεξιά μου. Κουβέντα που είπατε, νομίζω ότι δεν τιμά κανέναν, ούτε εμάς, αλλά ούτε και εσάς. Δηλαδή, είπατε ότι σκουπίδια, ότι μπαίνουμε μέσα, ότι έτσι η καλλιέργεια. Και είπατε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό.
Υπάρχει στόχος για αυτό το πράγμα? Υπάρχει στόχος δηλαδή να στοχοποιήσετε το στεγνό βαμβάκι? Καταρχήν, φίλε Καμπούδη, δεν έχω πει σκουπίδια. Αυτό, μπράβο. Δεύτερο, έχω πει ότι το βαμβάκι φέτος ειδικά ερχόταν νερό με βαμβάκι. Αν το αφησυχθεί κάποιος, εδώ να το συζητήσουμε. Αλλά δεν θα μείνω εγώ, ούτε θα κάτσουμε τώρα να... να δημιουργήσουμε και δεν συζητήσουμε. Λοιπόν, σας είπα ότι στηρίξτε μου να σας στηρίξω. Και το εννοούσα και από παλιά και επιδίωξα πολλές φορές να το κάνω, αλλά στο τέλος δεν το κατόρθωσα. Όταν στο υποκειστήριό μου σήμερα έρχονται 50 τόνοι ξέρω βαβάκι και 1 εκατομμύριο ευρώ βαβάκι, πες μου εσύ πώς το διαχειριστώ. Ευχαριστώ. Το πρόγραμμα που ομίλουν της επιχείρησης και ας πούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία γιατί την έχει ανάγκη. Όλοι μαζί, όλοι μαζί, Παναγιώτο. Και εμείς την έχουμε ανάγκη από όλους σας. Όπως επανέλθουμε στην προηγούμενη παρατήρηση, λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ποιοτική παραλαβή, λοιπόν, είναι κάτι που όλοι επιθυμούμε γιατί καταδείξαμε τις προπόνηκες. Δεν είναι σωστά που αφήνουμε την ημέρα και να την πηγαίνουμε τη νύχτα. Κάποτε το βαβάκι ήταν στους 3 πρώτους, μάλλον στις 3 πρώτες, στα τρία πρώτα χαρακτηριστικά, το καλύτερο βαβάκι. Εδώ και κάποια χρόνια το βαβάκι σιγά σιγά μηδενίζεται. Και είναι κρίμα, είναι κακό. Όλοι δουλεύουμε για το βαβάκι. Ακόμη και ο οίκος Σπύρου, αν δηλαδή μπορείτε να συνειδητοποιήσετε και αυτό τι έξω να κάνει. Τι γίνεται, όλοι πάνω στο βαβάκι. Είναι εθνικό προϊόν. Ήτανε, είναι και να το προσπαθήσουμε εμείς να το κρατήσουμε πάλι σαν εθνικό προϊόν. Το καταλαβαίνεις εδώ, δεν είμαστε εδώ πέρα για το τραπέζι. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτά που έχεις κάνει και θα κάνεις. Αυτό έχω να σου πω. Αποστόλη, ευχαριστώ και προηγουμένως είπα ότι χαιρέτησα και το προσωπικό και είπα ότι δεν μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να πούμε. Μαζευτήκαμε για να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Ναι. Αλλά παράλληλα, να περάσει και η ώρα μας, σωστά πιούμε ένα κρασάκι και αν προκύψει κάτι άλλο, εδώ είμαστε. Για το ξερό βαβάκι, αποφυλωμένο βαβάκι, όπως το μαζεύω εμείς, ξέρω και αποφυλώνω, για το ξερό βαβάκι υπάρχουν. Και πιστεύω ότι αυτό που είπα στην αρχή, θέλω να το καταλάβετε, ότι είμαι εδώ, θα σας στηρίξω αυτή τη στιγμή, από αυτόν τον χώρο, και τώρα που μιλάμε, δεν μπορώ να σου πω, φίλε Στέργιο, ότι θα διαλύσεις 5 λεπτά παραπάνω. Η εταιρεία Σπύρου έχει υλοποιήσει την τελευταία 20ετία μια τεράστια έρευνα που αφορά την περιοχή μας. Είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή με πράγματα που θα σας παρουσιάσει ο κύριος Ζέλος που είναι υπεύθυνος του προγράμματος Golden Fiber και θα εξηγήσει τι είναι αυτό και τι περιλαμβάνει, να έχουμε πλέον βαμβάκι ελληνικών ποικιλιών κατάλληλο προσαρμοσμένο για τις δικές μας συνθήκες. Έχει αναγνωριστεί φέτος πολύ δυναμικά το βαβάκι που λέγεται Ελπίδα σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς οι ποσότητες που έχουμε για την Ελπίδα είναι πάρα πολύ λίγες. Το συγκεκριμένο βαβάκι θα πει ο κύριος Ζέλος με λεπτομέρεια τι είναι αυτό που αντιπροσωπεύει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το συγκεκριμένο προϊόν θα είναι το κυρίαρχο προϊόν σε όλη την Ελλάδα αλλά κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα τα επόμενα χρόνια διότι εξασφαλίζει προημότητα 10 ημερών τουλάχιστον από την πιο πρώην ποικιλία, ευκολία στην καλλιέργεια και πολύ ποιοτικό βαμβάκι που θα δώσει τη δυνατότητα στους εκορκιστές να προχωρήσουν και να ανοίξουν σημαντικές και ποιοτικές αγορές που θα δώσουν τη δυνατότητα στο βαμβάκι τα επόμενα χρόνια να προχωρήσει δυναμικά ακόμα και αν πιθανώς δεν υπάρχουν επιδοτήσεις. Ο στόχος πλέον από ό,τι έχουμε μιλήσει με τους εκορκιστές δεν είναι η τουρκική αγορά και το blue jean, είναι στόχος να πάμε σε ποιοτική, είναι να πάρουμε τη θέση που κατήχε το αιγυπτιακό βαμβάκι και να μπορέσουμε να πάρουμε δυναμικά προϊόντα. Εκτός από την ελπίδα που όπως είπα για να πάρετε ένα δώρο ή 5 κάμπο για να πάρετε ένα δώρο από την αρχή της καλλιέργειας. Το μονοφόρτι και η μονοποικιλιακή κατάσταση είναι ένα πράγμα που βοηθάει επιπλέον πέρα από την ποιότητα και τον τρόπο που συγκομίζεται το βαμβάκι αυτό το κομμάτι. Έχουμε καταλάβει ότι για να είναι βιώσιμο το ελληνικό βαμβάκι είναι πολύ σημαντικό να πάμε στην ποιότητά μας. Και αυτό τα επόμενα χρόνια θα το δούμε, είναι πάρα πολύ συστηματικό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κρουστάλη, την ομάδα του, τους συνεργάτες του και τους ανθρώπους του για τη σημερινή συγκέντρωση που μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα. Ο κύριος Δημήτρης Έλλος θα σας δώσει μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πολύ και θα κοιτάξουμε να είμαστε σύντομοι και ουσιαστικοί. Επί 27 χρόνια αγωνίζουμε για το Βαμπάκι στον ιδιωτικό χώρο. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη του Κουστάλη, γιατί τα πρώτα μου βήματα που έκανα στον ιδιωτικό χώρο πέρασα και μέσα από τον Βαγγέλη του Κουστάλη, από τις επιχειρήσεις του, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος, μαζί με την οικογένειά του. Έχει δημιουργήσει υπεραξία στην περιοχή της Εμαθίας. Φροντίζει να είναι ακριβοδίκαιος όσο μπορεί, να κάνει καλές συνεργασίες και να φέρει στον τόπο του το κάτι παραπάνω. Τι ήρθαμε να πούμε εδώ σήμερα εμείς? Επειδή είναι κουραστικό για τον ομιλητή, αν θέλετε να σταματήσω, σταματάω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και βάζουμε τραγούδια και χορούς. Λοιπόν, γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια από το 2015, εδώ και δύο χρόνια στην Ελλάδα, με μια ομάδα στην οποία συμμετέχω κι εγώ, που πήρε πρωτοβουλία να φτιάξουμε ένα φάκελο καινούριο που λέγεται Ελληνικό Ποιότητα Ελληνικού Βαμπακιού. Το φάκελο αυτό τον στηρίζει ο ιδιωτικός φορέας, παραγωγή, εγωγιστήρια και εταιρείες πόρων όπου κάνουν πολλαπλασιαστικό υλικό τέτοιο έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα νέα διεθνή στάνταρ και πρότυπα που ζητάει η αγορά. Όμως χρειάζεται και η δική σας συμβουλή. Ποια είναι η συμβουλή δική σας? Είναι καλή σπορά, η λίπανση, το πότισμα, καλλιεργητικές εργασίες, αυτές που πρέπει να κάνετε, να πάρετε το παραγωγικό δυναμικό της ποικιλίας και τα υπόλοιπα είναι δική μας δουλειά. Είναι του υποπιστηρίου, του προστηρίου και των υπολείπων συνδέσμων. Μετά από πολλά χρόνια, 15, βγήκε μία ποικιλία από την έρευνα που έρχεται να δώσει λύση στα προβλήματα που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Τι δηλαδή? Η Εμαθία εδώ λίγο πάνω, ρε παιδιά, λίγο ησυχία. Κάθε από τις καλλιέργειες κλείνει χρόνο με τον χρόνο, έχουμε ακατάστατες καιρικές συνθήκες και θέλουμε πρώιμες ποικιλίες. Πρώιμες ποικιλίες παραγωγικές και ποιοτικές. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ σήμερα να σας πούμε για μια ποικιλία που λέγεται Ελπίδα, που θα είναι όντως η ελπίδα στην αναγέννηση του ελληνικού βαμπακιού, διότι προσφέρει 10 με 12 μέρες προημότητα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ποικιλία γνωρίζετε και ξέρετε, ακόμα και από τις δικές μας ποικιλίες, Leader, Babylon κλπ. Έχει να δώσει ευκολία στη διαχείριση στο χωράφι, δεν προβληματίζει τους παραγωγούς, είναι εύκολη στην καλλιέργεια η ποικιλία, είναι παραγωγική, μια πρώιμη ποικιλία, όπως είναι η υψημότητα, η προημότητα, παλιά λέγαμε, ναι. Τρομερή από πλευράς παραγωγών, διότι μαζέψαν 10 μέρες τουλάχιστον νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη ποικιλία, πήραν την παραγωγή, διασφαλίσαν ότι πήραν την παραγωγή τους από καιρικές συνθήκες. Έχουμε πολλά προβλήματα στην περιοχή από καραμέλεσμα πολλών ποικιλιών, το ζήσατε τα τελευταία δύο χρόνια, προβλήματα που επιφέρουν τουλάχιστον 100 κιλά μείωση παραγωγής και στο οικοκυστήριο αναγνωρισμένα από όλα τα οικοκυστήρια σε όλη την Ελλάδα είναι νούμερο ένα ποικιλία. Η χώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να αποκτήσει ένα εξαγωγικό προϊόν πέρα, που λέγεται βαμπάκι, πέραν της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία θα δημιουργήσει θέματα τα επόμενα χρόνια σε εμάς, άρα πρέπει να δώσουμε εξωστρέφεια στις εξαγωγές. Για να πάμε πέρα από την αγορά της Τουρκίας, σε άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και ασιατικές, θα πρέπει να δώσουμε ποιότητα. Ποιότητα, ποιότητα. Αυτό που είπε και ο Βαγγέλης ο Κρουστάλης, η ποιότητα τα επόμενα χρόνια θα είναι ακριβωνιαίος λίθος, θα πληρώνεται καλύτερα. Από τα μη ποιοτικά βαμπάκια, από τα λιγότερο ποιοτικά βαμπάκια, από τα βρεγμένα βαμπάκια. Η τιμή που θα παίρνουν θα είναι η κανονική τιμή και τα άλλα τα βαμπάκια που έχουν θέματα θα παίρνουν λιγότερη τιμή. Η Ελπίδα είναι μια ποικιλία εύκολη, είναι πρώιμη ποικιλία, θέλει
διαχείριση νωρίτερα, να προσέξουμε λίγο, να διαχειριστούμε νωρίτερα τις ανάγκες της, δηλαδή το πότισμα θα πρέπει να γίνει 10 μέρες προεμότερα από κάθε άλλη ποικιλία, γιατί έρχεται πιο νωρίς και δένει και πρέπει να τη σηκώσουμε λίγο για ανάπτυξη. Λεπτομέρειες όμως θα πούμε και μετά, αν θέλετε και οποιαδήποτε στιγμή στη διάθεσή σας, για να μην σας κουράσω. Θα πρέπει στην πορεία όλα τα στάδια στην καλλιέργεια να είναι νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη ποικιλία και στο τέλος θα επιδεχτεί πήξη ή οποιοδήποτε ανασταλτικό για να μην μας φέρει βλάστηση επιπλέον, καθώς επίσης και το τελευταίο πότισμα νωρίτερα ένα δεκαήμερο από οποιοδήποτε άλλη ποικιλία χρησιμοποιείται. Και να είστε σίγουροι ότι στο τέλος θα είστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και τι σημαίνει ευχαριστημένοι? Τα κιλά θα τα έχετε διασφαλισμένα στην αποθήκη σας και θα τα παραδώσετε στο Βαγγέλη τον Κρουστάλι. Θα παραδώσετε πολύ ποιοτικό προϊόν. Θα παραδώσετε ένα ποιοτικό προϊόν και αξιόλογο προϊόν. Και θα κρίνει αυτός αν θα δώσει κάτι παραπάνω. Ήδη έχουμε κάποιες τέτοιες οχλήσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, όπου τα καλά ποιοτικά προϊόντα θα πάρουν ένα premium στην τιμή, ενώ τα άλλα θα πάρουν μια έκπτωση στην τιμή. Το Ελπίδα είναι ένα προϊόν έρευνας 15 ετών, βγήκε μετά από πολύ κόπο και αγωνία. Η Ελλάδα, για να φύγει παραπέρα και να αποκτήσει εξωστρέφεια στο βαμπάκι, θα πρέπει να έχουμε ποιοτικό προϊόν. Δεν μας δέχεται καμιά αγορά με προϊόντα τέτοια που πηγαίνουμε. Είναι μόνο για μπλουτζίν. Θέλουμε μία έκταση γύρω στα 5.000 στρέμματα, με ακτίνα γύρω-γύρω, πώς το λέμε, ξέρω και εγώ, μία πλάκα 200 μέτρων, τα οποία τα 5.000 στρέμματα συλλέγοντας θα έχουν ένα τίμημα μεγάλο, τα δύο υπόλοιπα περίπου 1.000 στρέμματα που θα κάνουν την ακτίνα θα έχουν και εκείνα ένα τίμημα μικρότερο. Εμείς είμαστε εδώ. Λοιπόν, όταν και το καλό τελειώσει η αγωνιστική περίοδο φέτος, να το έχετε υπόψη σας, ομαδικά, χωριά, δεν ξέρω, συνοηθείτε μεταξύ σας, εμείς είμαστε εδώ να το διεκπεριώσουμε. Έχουμε λάβει και το OK από τον Νίκο Σπύρο. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να βελτιώσουμε την καλλιέργεια, αλλά και να ενισχύσουμε τον παραγωγό. Αυτές οι προσπάθειες δεν τις κάνει άλλος. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε 70 χρόνια εταιρεία. Παίρνω πιάνο με αυτό που είπε ο Βαγγέλης ο Κωνσταντίνος τώρα. Κάνουμε σποροπαραγωγή στις περιοχές στο Ρωμό Λάρισα, Ταμανησίας και Κιόλας. Θέλουμε να επικοινωνούμε το πρόγραμμα σποροπαραγωγών σε βόρεια κλίματα προς τα πάνω, δηλαδή γιατί ευνοείται η ποικιλία να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Να σας πω λίγο ότι είμαστε καθαρά αμυγή σε ελληνική εταιρεία. Πρέπει να αλληλοστηρεχτούμε και όχι να στηρίζουμε τις ξένες εταιρείες, γερμανικές, αμερικάνικες, αυστραλέζικες. Στηρίξτε ελληνικές εταιρείες. Τα ευρώ σας πρέπει να γυρίζουν πίσω. Και τι εννοώ, πέρυσι η εταιρεία Σπύρου και το 2015 και το 2016 την περιοχή Λάρισα Σπυρότητας επέστρεψε με πρίμιουμ σποροπαραγωγής 700.000 ευρώ σε παραγωγούς των Βαγιού Καλαδοκή και Μυδικής. Έχουμε μία μονάδα στον Αλμυρό που κάποιοι από εσάς την έχουν επισκεφτεί. Μπορούν όσοι θέλουν να την επισκεφτούν, δίνουμε τη δυνατότητα όπου γίνεται σποροπαραγωγή με κορδιό από γνώση, γίνεται καθάρτημα μυδική συσκευασία και επίσης υπάρχει και γραμμή καλαδοκιού. Θα είμαστε στην Ελλάδα από το 2016 και τα ευρύδια καταβολούν κάποιες καθαρές σειρές όπου γίνεται σκοροπαραγωγή. Η προσπάθεια είναι σημαντική, αγκαλιάστε την, στηρίξτε ελληνικά προϊόντα. Η Ελπίδα είναι ένα προϊόν που έγινε για τις απαιτήσεις της Ελλάδος, δεν ήρθε από την Αμερική, από το Τέξας, και να πω και κάτι άλλο. Η έρευνα μιας μεγάλης εταιρείας που γίνεται στο Τέξας και έχει όρθια τα καλύδια, ξέρετε τι σημαίνει όρθια καλύδια. Όρθια καλύδια όταν έχουμε βροχερό φθινόπωρο, γίνονται καραμέλες. Άρα λοιπόν αυτή η εταιρεία κάνει το καλύτερο της και την τεχνολογία της με βάση τα χαρακτηριστικά που έχει το Τέξας, η Καλιφόρνια, η Αυστραλία και πάλι έχοντας. Ποιες είναι οι ανάγκες εκεί? Τυχερών νικητών που θα πάνε από ένα σακί Ελπίδα. Ο κύριος Κατόγλου Θεοχάρης. Κατόγλου Θεοχάρης. Σκίστηκε λίγο το δεύτερο, είναι Τσιούνις Τέλος, Τηλιανός.
Κύριο Τσιούνις. Τσιούνις. Χατζοπούλου Γεωργία. Κουρτίδη Σάββας. Κύριος Κουρτίδη Σάββας. Πούλιος Βασίλης. Ασλαματζίδης Μάρκος. Τσαγιόπουλος, Επισκοπή Τσαγιόπουλος, κύριε Τσαγιόπουλος. Δεν έχει μικρό όνομα, κύριε Τσαγιόπουλος. Κουζιώτη Στέφανος. Αβραμίδης Χαράλαμπος. Κάτσαρης Παλιοχώρη χωρίς μικρό όνομα. Κύριος Κάτσαρης. Και ένα τελευταίο θα με συγχωρέσετε, δεν βγάζω καλά τα γράμματα. Σιδηρόπουλος ή Σιδηρόπουλος τώρα, Αλεξάνδρεια λέει. Σε 16 τελειώνει το τηλέφωνο από το κινητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι να περάσετε καλό υπόλοιπο βραδιάς. Αν υπάρχουν οποιοδήποτε ερωτήσεις, θα είμαστε στα τραπέζια στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά τον Βαγγέλη τον Κρουστάλη και γενικότερα την οργάνωσή του για την παρουσία τη σημερινή και την προσπάθεια που κάνουμε. Σας ευχαριστώ, σας εύχομαι καλή χρονιά και παραγωγική χρονιά. Μια ελπιδοφόρα χρονιά με καλλιέργεια ελπίδας. Μόνο έτσι θα σωθούμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ.